Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον συνήγορο υπεράσπιση τη Μονή Βατοπεδίου, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την υπόθεση αυτή. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντα αν αυτή ήταν μια απόφαση που προσωπικά την αναμένατε ή αν αποτέλεσε έκπληξη και για εσά η αθώωση όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή. Και το ρωτώ με δεδομένο τον πολύ μεγάλο θόρυβο που είχε γίνει γύρω από την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από πολιτικά κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Ε, κύριε Χατζη Νικολάου, ταχαίω πριν απαντήσω στο ερώτημά σα, θα ήθελα για λόγου διοντολογία να πω ότι αυτά τα δύο χρόνια που διήρκησε αυτό ο δικαστικό μαραθώνιο και αγώνα ήταν μια συλλογική νομική προσπάθεια στην οποία υπήρχαν δίπλα μου ο κ. Γιαννίδη, ο καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο κ. Χαραλαμπάκη τη ο κύριος Τσαντίνης και ο κύριος Κιτσαράς και επίσης ο συνάδελφος ο, ο, ο... ο Σπύρος ο Αλεξανδρής. Μάλιστα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλο αυτό το αγώνα, σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι μάρτυρες κατηγορίας εκείνης της περίοδου, κύριε Χατζη Νικολάου, έγιναν μάρτυρες της περασπίσεως των μοναχών και της υποθέσεως της Μονής Βατοπεδίου. Αυτό όλο μα έδωσε, αν θέλετε, την νομιμοποίηση να έχουμε μια αισιοδοξία ότι θα πάει καλά η υπόθεση. Δηλαδή, αποδομήθηκε όλο το κατηγορητήριο υπήρχε, όταν ξέσπασε αυτή η υπόθεση, υπήρχε μια αρνητική δυναμική. Υπήρχε μια καταιγίδα επικοινωνιακή που επηρέασε και την κοινή γνώμη. Νυφάλια όμω, όταν μετά από καιρό έγινε αυτή η διαδικασία, θέλω να με πιστέψετε, εξαϊλώθηκαν οι κατηγορίε σε βάρο των μοναχών και τη μονή. Απογυμνώθηκε η κατηγορία. Και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι, αν θέλετε, για το αποτέλεσμα τη δίκη. Πλην όμω, εάν δεν ακούσει την αθωτική απόφαση, η αγωνία και το άγχο ήταν και μέχρι να ακούσουμε την απόφαση το κατακόρυφο. Πάντω είχε αποδομηθεί το κατηγορητήριο. Πείτε μου, κύριε Δημητρακόπουλε, πώ βίωσαν οι κατηγορούμενοι, ιδίω οι μοναχοί τη μονή Βατοπεδίου, ο ηγούμενο Εφρέμ και οι υπόλοιποι μοναχή μοναχοί, αυτή την υπόθεση. Κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει με δύο λέξει να πούμε τι είναι μονή Βατοπεδίου και τι, ποιοι είναι οι μοναχοί. Η μονή Βατοπεδίου πρέπει να μάθει ο κόσμο Είτε πιστεύει στη θρησκεία, είτε είναι άθεη. Ότι είναι μια μονή που έχει ιστορία χιλίων ετών, από το 960 μετά Χριστό, είχε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με, αν θέλετε, ιστορικά κοιμήλια, χρυσόβουλα από αυτοκράτορε του Βυζαντίου, τα οποία απεδείκνυαν ότι ήταν η κυρία τη ε, λίμνη τη Βυστονίδα, καθώ και των παραλίμνιων Εκτάρι. εκτάσεων. Είχαν δηλαδή ένα ιστορικό βάθο το οποίο έφτανε γύρω στα χίλια χρόνια πίσω. Ξαφνικά αυτά τα οποία ήταν βιωματικά ανήκαν σε αυτούς, δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από ό,τι έκαναν, μιλάμε σε όλους αυτούς τους αιώνε. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μοναχοί μέσα στο, αυτό το, στο βατοπέδι. Θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι είναι ένα, το, η μονή βατοπεδίου είναι ένα κύτταρο. Είναι μια κυβωτός πολιτισμική, πνευματική, και αν θέλετε έχει ένα έργο φιλανθρωπικό μοναδικό ανά τους αιώνες. Το 1821 η μονή του βατοπεδίου ήταν από τους εμμοδότες οικονομικά του αγώνα για την επελευθέρωση της χώρας. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι συμπολίτε μα, όλοι όσοι μα ακούνε τώρα, έχοντα όλο αυτό το ιστορικό βάρο πάνω του οι μοναχοί, δεν έκανε τίποτα άλλο από το να πούνε αυτά τα πράγματα με κοιμήλια που έρχονται από τα βάθη των αιώνων, αντίκουνε στη μονή βατοπεδίου. Και πήγανε στα αρμόδια θεσμικά όργανα, στο γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων για να γνωριστεί η κυριότητα. Δεν έκανε τίποτα άλλο από ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε ήταν στη θέση του. Και ξαφνικά η πολιτική αντιδικία και η πολιτική αντιπαράθεση, μια αστική φύσεω υπόθεση, την μεταμόρφωσαν ω φοβερό ποινικό αδίκημα, προκειμένου να κάποιοι να ωφεληθούν πολιτικά. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει συνείδη στον κόσμο είναι το εξή. Τι είναι η μονίβα το πεδίου, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι δηλαδή το δημόσιο. Είναι δυνατόν ποτέ το δημόσιο να ζημιώσει το δημόσιο. Εδώ παρουσιάσαν του μοναχού σαν να ήταν κάποιοι επενδυτέ, σαν να ήταν κάποιοι ιδιώτε. Ό,τι δόθηκε στη μονίβα του πεδίου ουσιαστικά δινόταν στο δημόσιο. Ακτήμονε είναι οι άνθρωποι. Και μάλιστα η μονίβα του πεδίου, όλε αυτέ τι ανταλλαγέ που έγιναν, ήθελαν κρίσιμο. να τι χρησιμοποιήσουν για πνευματικό έργο. Να γίνει ακόμα, αν θέλετε, επανίδρυση τη Αθωνική Σχολή. Να γίνουν ιδρύματα να γίνουν φιλανθρωπικό έργο, Κόπουλα, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν τα ένα κοιμήλια κρίσιμο, των αιώνων. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αθώωση των φυσικών προσώπων στην υπόθεση αυτή, δηλαδή του πατέρα Εφραίμ, ε, του ε, πατέρα ε, ε, των άλλων ε, μοναχών, ε, αν αυτή συνεπάγεται, σημαίνει αυτομάτως, και την εντό εισαγωγικών δικαίωση των πολιτικών προσώπων τη υπόθεση αυτή. Και σα ρωτώ, διότι τα, τα πολιτικά πρόσωπα δεν οδηγήθηκαν σε δίκη. Είναι γεγονός. Οδηγήθηκαν μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Είναι Επίση, είδα στι ανακοινώσει των κομμάτων, τα οποία ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Καραμαλή και επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό, Όπω το ΠΑΣΟΚ σήμερα ή ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριο Γιώργο Παπανδρέου, να διαχωρίζουν τα πολιτικά πρόσωπα και να λένε ότι στη δίκη αυτή δεν κρίθηκαν. Κρίθηκαν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και ότι αντιθέτω ελέγχθη εκεί από την εισαγγελία ότι υπήρξαν πολιτικέ οδηγίε στα φυσικά πρόσωπα. Γι' αυτό θέλω εσεί που ζήσατε τη δίκη από μέσα να μας πείτε τη γνώμη σας. Κύριε Χατζη Νικολάου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ερώτημα το οποίο μου θέτετε. Και γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ένα μαχόμενο δικηγόρο πολιτική δεν κάνω. Σα λέω όμω, σα λέω όμω. Και βέβαια μπορεί να θεωρηθεί και πολιτική η διάσταση των όσων, κατά τη δικιά μου άποψη, βίωσα και θα ισχυριστώ ενώπιον σα. Μα ακούει όλο ο, ο κόσμο αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση τότε τη ήρθε μια, αν θέλετε, αντιδικία και μια διαφωνία η οποία κράταγε 300-400 χρόνια πίσω. Πάντοτε υπήρχε η Μητρόπολη της Ξάνθης που αμφισβητούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώ της Μονής στη Λίμνη Βιστονίδα και στις παραλίμνιες εκτάσεις. 300 χρόνια. Είχαν βγει, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου και κατά την Οθωματική περίοδο, οι Πατριάρχες, τα, αν θέλετε, ιδιοκτησιακά θέματα που αφορούσαν τις Μονές, λειτουργούσαν ως δικαιοδοτικά όργανα, ως δικαστήρια. Υπήρχαν του, του Γρηγορίου του Πέμπτου, Απόφαση, αν θέλετε, που έλεγε ότι αυτέ οι εκτάσει ανήκουν στη μονή Βατοπεδίου. Έρχεται όμω αυτή η διαλκυνιστήδα ανά των αιώνων, έφτασε και στην περίοδο τη τότε κυβέρνηση και ήθελε να δώσει, να δώσει μια λύση επιτέλου. Και αυτή η λύση, ποια ήταν, εφόσον υπήρχαν αντιδικίε, πολιτικέ αντιδικίε, αντιδράσει των τοπικών παραγόντων και φορέων εκεί πέρα. Αντί να υπάρχει αυτή η αίρη η οποία δηλητηρίαζε σε εκείνε τι περιοχέ το κλίμα, είπανε η λίμνη Βιστονίδα, που βλέπουμε εμεί ότι υπάρχουν, αν θέλετε, κοιμήλια, ε, χρυσόβουλα, ε, συγκύλια που αποδείκνυαν ότι ανήκαν στη μονή βατοπεδίου, να δώσουμε μια πολιτική λύση. Αυτή η πολιτική λύση ποια είναι, η μονή Βιστονίδα, η λίμνη Βιστονίδα. Και οι παραλίμνε εκτάσει θα αξιοποιηθούν από του τοπικού παράγοντε. Θα υπάρξει όμω και ένα αντιστάθισμα στη μονή βατοπεδίου, ώστε να μπορεί να συνεχίσει το φιλαθροπικό, το πολιτιστικό και το πνευματικό τη έργο. Αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση, η οποία κατά τη δικιά μου την ταπεινή άποψη ήταν πολύ σωστή. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να προσδώσουν ποινικά χαρακτηριστικά σε αυτήν την υπόθεση. Εάν η μονή του βατοπεδίου δεν ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν ήταν δημόσιο, όπω είναι οι περιφέρειε, όπω είναι οι δήμοι, και ε, το, ε, την έδιναν, γινόταν αυτή η ανταλλαγή προκειμένου να ωφελήσουν έναν επιχειρηματία, έναν εκδότη, έναν εργολάβο δημοσίων έργων, εκεί πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι υπάρχει σκάνδαλο, ότι υπάρχει ποινική διάσταση. Εδώ όμως το δημόσιο έδωσε το δημόσιο προκειμένου μια αίρης η οποία άγγιζε 300 χρόνια πίσω, επιτέλους αμετάκλητα να λυθεί προς το συμφέρον όλων. Γιατί επαναλαμβάνω, ό,τι θα έπαιρνε η Μονή θα τα στην ελληνική κοινωνία. με φιλαθροπικό έργο, με πνευματικό έργο. Πιστεύω δηλαδή, δικιά μου η άποψη ναι. είναι, ότι πέρα από τον Γέροντα Εφρέμ, τον πατέρα Σένιο, τη Μονή του Βατοπεδίου και όλου αυτού του ανθρώπου που ταλαιπωρήθηκαν, είτε ήταν σύμβουλοι του, των γνωμοδοτικών συμβουλίων, είτε ήταν μέλη τη ΣΚΕΔ, είτε ήταν, να σα πω κάτι, συνάδελφοι, οι δικηγόροι, οι υπουργοί, αν θέλετε, όχι ποινικά, ηθικά. Πιστεύω ότι αδικήθηκαν. Η ψύχρεμη ιστορική Λέτε φωνή, λοιπόν ότι απειλαγμένη δικαίωση... και χειραφετημένη από τι πολιτικέ σκοπιμότητε, είναι πέραν βέβαιων ότι αν υπάρχει ένα σκάνδαλο σε αυτή την υπόθεση, είναι ο τρόπο που την διαχειρίστηκαν επικοινωνιακά και πολιτικά ορισμένοι. Αυτό μη... είναι το σκάνδαλο. Και σα μιλάει ένα άνθρωπο, επαναλαμβάνω, που με ξέρετε και σα ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από τότε που είμαστε νέοι και τώρα είμαστε νέοι, ότι πολιτικά. Δεν θα υποστήριζα εγώ την τότε ε, ηγεσία, έτσι, για να ξαναπαλάβει και ο κόσμος ότι μιλάω καθαρά σαν νομικός όπως βίωσε αυτή την υπόθεση και χωρίς πολιτική σκοπιμότητα. Επομένως θεωρείτε ότι δικαιώθηκαν και τα πολιτικά Αναφισβήτητα. Και νομίζω είναι καλή ευκαιρία να κάνω κι εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο κλείνοντας την συζήτηση με τον κύριο Δημητρακόπουλο ένα σχόλιο για τις ευθύνε των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία οφείλουν να περιμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να προσεγγίζουν με φιδό και με προσοχή και με αυτοσυγκράτηση ανάλογες υποθέσεις νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή και για αυτοκριτική των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, παρότι δεν ήμουν από του πλέον συγκρατημένου στην υπόθεση αυτή, κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου ε, για κάθε υπερβολή ε, που έγινε το, εγώ... η ελέγχθη το προηγούμενο θα διάστημα. Πω μια λέξη, αν έχω ένα δευτερόλεπτο, Παρακαλώ, διάστημα, το πείτε του χρόνου που μου δίνετε. Ειλικρινά σα λέω, εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν να βρεθεί στο επίκεντρο μια αρνητική επικοινωνιακή καταιγίδα. Να ξέρετε ότι σε εκείνη την περίοδο. Κανένα δεν σε ακούει. Και όποιο πει ότι οι δικαστέ είναι ανεπηρέαστοι, δεν λέει την αλήθεια. Και οι δικαστέ είναι άνθρωποι που ζουν μέσα Σωστά. στην κοινωνία. Τα ερεθίσματα αυτά του επηρεάζουν με αποτέλεσμα να συμβεί κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στα χίλια χρόνια. Να προφυλακιστεί ο ηγούμενο τη μονίβατο πεδίου, που τον συμβάστηκαν οι Τούρκοι, οι Φράγκοι, οι Ενετοί. Και όμω προφυλακίστηκε, κρατήθηκε προσωρινά από την α, ελληνική δικαιοσύνη, η οποία βέβαια. Το λάθο τη, το διόρθωση με αυτή την τελεσίδικη απόφαση. Ένα ένας, ε, νεαρό φοιτητή νομική μου στέλνει το εξή ερώτημα προ εσά και με αυτό κλείνω. Λέει: Ρωτήστε, παρακαλώ, τον κύριο Δημητρακόπουλο, όταν οι φυσικοί αυτούργοι κρίνονται αθώοι, τότε δεν είναι αθώα και τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία κυρίω για ηθική αυτούργια ε, μπορούσαν να κατηγορηθούν. Η αλήθεια είναι ότι τυπικά φυσική αυτούργη εφέρονται τα πολιτικά πρόσωπα. η Και ηθική και ηθική μοναχή. Ακριβώς. Αλλά σας λέω όμως ότι η ουσία είναι μία. Ότι εδώ, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, έτσι, και να το καταλάβουν και οι συνάδελφοί που ακόμα και σήμερα επιμένουν, φίλοι μας, γνωστοί μας, ότι το δημόσιο έδωσε στο δημόσιο. Πέστε μου ποια είναι η ζημιά, ποια είναι η ελάττωση τη περιουσία του δημοσίου. Δεν τα έδωσε σε έναν ιδιώτη. Αυτό είναι ο πυρήνα τη υπόθεση. Και εκεί θα καταλάβουμε τι λάθο κάναμε. Και σίγουρα Εάν δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική δικαιοσύνη τα χρυσόβουλα των αυτοκρατόρων, κινδυνεύει και το φανάρι, κύριε Νικολάου, Γιατί και το φανάρι και το Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο, το Οικουμενικό, σε τέτοιου τίτλου ιδιοκτησία ε, στηρίζεται. Να προσέξει η ελληνική δικαιοσύνη, μην δώσουμε δικαιώματα στου Τούρκου να μα πάρουν και το φανάρι. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά και κύριε, κύριε, κύριε. Χατζηνικολάου.